αιώνιο δίλημα. Όταν έχεις στο τραπέζι αλμυρά και γλυκό, με τι να ξεκινήσεις? Αιώνιο δίλημα. Για να δούμε αυτό το γλυκάκι, τι είναι. Ωραίο, ε. Ωραίο, φαίνεται. Εγώ προσωπικά, αυτά που ανεβάζω, εγώ τα τρώω. Όπως εσείς μου ανεβάζετε στο γεύμα 1 κιλό μπακαλιάρο και 2 κιλά αγκούρια για διακόσμηση. Οι άλλοι που μου βάζουν, τρώω μουσλι με κράνμπερι. Ποιο κράνμπερι, ρε? Ποιο κράμπερι, δε, στο χωριό σας είχατε κράμπερι? Τέλος πάντων. Ωραίο το γλυκό, αλλά μην το παρακάνουμε. Το πάμε στο τέλος. Σπέσια. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όσο αφορά τη διατροφή, γίνεται να δυνατήσεις και με αυτά. Γίνεται. Αλλά πώς? Αν ένα γεύμα με κοτόπουλο και ρύζι, ένα πλούσιο πιάτο και σαλάτα αντιστοιχούν, για παράδειγμα, σε 300 θερμίδες. Για να πάρετε τις ανάλογες θερμίδες, θα πρέπει να φάτε όσο έφαγα εγώ από αυτό το γλυκό. Δηλαδή, αν κάνετε 3 με 4 γεύματα με κοτόπουλο και ρύζι και πλήρης γεύμα που είναι με σαλάτα, 3-4 φορές, πρέπει να φάτε το μισό από αυτό για όλη μέρα. Αλλά υπάρχει ένα αλλά, το οποίο δεν το λέει κανένας, ότι στην δίαιτα καλό είναι να επιλέγουμε τροφές οι οποίες έχουν χαμηλό γλυκημικό δίκτυο και κρατάνε τη γλυκόζη χαμηλά μέσα στο αίμα. Γιατί όταν η γλυκόζη ξεκινάει και χοροπηδάει από το σταθερό επίπεδο που βρίσκεται, τρώγοντας γλυκό, η γλυκόζη πάει εδώ, μετά δεν ξανάρχεται, εδώ πέφτει πιο κάτω. Με αποτέλεσμα να παθαίνετε γλυκημικό σοκ. Και θέλετε κι άλλο. Με αποτέλεσμα πεινάτε. Και δεν θα σας φτάσει αυτό. Πρέπει να φάτε τον κόλο σας μετά. Τρώτε τον κόλο σας, πάτε μετά στον διατροφολόγο που σας έχει βάλει πίτσες, χοντόκ, σουβλάκια, νουτέλα και παπαριές και σας ρωτάει, έφαγες αυτό το γλυκό μόνο που σου κοπεί? Εσείς σαν χεσμένες κότες, έφαγα και μια σοκολάτα υγείας που έχει αντιοξυδοτικά. Πειράζει? Ναι, πειράζει. Ξέρεις τι έχει μέσα στο hot dog? Σήμερα το διάβασα. Καινούριο. Έχει μέσα λουκάνικο. Ξέρεις τι λουκάνικο έχει? Κορεάτικο. Κορεάτικο λουκάνικο. Δεν το έχεις καν ακούσει, ε? Είναι από κοριό, ρε. Και συγγνώμη. Συγγνώμη δηλαδή. Πώς γίνεται να ανεβάζετε φωτογραφίες? Τι κάνεις εκεί?
πώς γίνεται να μου ανεβάζετε φωτογραφίες με τα cranberry αυτά που τρώτε, με τα κοτόπουλα τους μπακαλιάρους, και να είστε ίδιοι. Μην σου πω και χειρότερα είστε. Αυτά τι τα γραμμαγειρεύετε μόνο και μόνο να βγάλετε φωτογραφία να ανεβάσετε στο ίντερνετ. Πώς το γραμμώσετε. Είναι απλό. Για να γραμμώσεις, πρέπει να πεινάσεις. Για να πάρεις κιλά, πρέπει να φας. Πιο αναλυτικά. Στην γράμμωση, πρέπει να καις περισσότερο από όσο τρως. Και στον όγκο, πρέπει να τρως περισσότερο από όσο καις. Είναι απλά μαθηματικά. Δεν μπορεί τώρα να κάθεις όλη μέρα στο σπίτι σε δύο καρέκλες. Δεν σου χωράει και μια καρέκλα. Και αν χωράει θα σπάσει και αυτή όπου να είναι. Να τρώτε το πρωί μέχρι το βράδυ αυτά που τρώτε τα διαιτητικά υγιεινά. Τα blackberries. Τα blackberries και τα cranberries. Και να είστε ίδιοι. Δεν γίνεται. Πάνω, να σου πω κάτι και να το τελειώσουμε εδώ. Ανακάλυψα καινούργια διατροφή. Τώρα μου ήρθε αυτή η ανακάλυψη. Ακούστε. Για να μην παίρνετε θερμίδες από το φαγητό, καθόλου. Ξέρετε τι κάνουμε. Όπως είμαστε εδώ. Λοιπόν, κοίταξε. Εδώ, κοίταξε, περίμενε. Με βλέπετε, τρώω. Τώρα εγώ όσο έτρωγα έπαιρνα θερμίδες. Θα φάω όλο αυτό και δεν θα πάρω ούτε μια θερμίδα. Πώς γίνεται. Τσα! Τώρα τρώω και δεν παίρνω θερμίδες. Τώρα τρώω και παίρνω θερμίδες. Αυτή η δίαιτα λέγεται του φωτός.